Θα σώσει η Ελλάδα. Από τη Χανάγελα. Τα άντα βαλάντια. Γιατί δεν την είπε, γιατί δεν την είπε στο χώμα. Έλα κοριτσάκι. Πάμε κάτι για να φας. Όλοι σ' αγαπάμε. Έλα, μην κοιτάς. Thank you.
Πριν λοιπόν μοιράσουμε τα δώρα στα παιδιά, να σας πω δύο ευχές σε όλους σας, αγόρια και κορίτσια, κορίτσια και αγόρια μας, για καλά Χριστούγεννα και εγώ. Να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνατε να μάθετε τα λόγια σας και τα τραγούδια σας και να μας παρουσιάσετε σήμερα τη γιορτή σας για τα Χριστούγεννα, και να ευχηθώ στους γονείς σας να σας καμαρώνουν πάντοτε με υγεία, να μεγαλώνετε κοντά τους και να τους δίνετε χαρές. Πραγματικά, γυρίζοντας κάποιες στιγμές το βλέμμα μου προς τα πάνω σας και βλέποντας τα χαμόγελά σας την ώρα που τα παιδιά προσπαθούσαν να αποδώσουν με τη δύναμη της ηλικίας τους και τις δυνατότητές τους αυτά τα οποία μάθανε, έβλεπα τα χαμόγελά σας και σκεφτόμουν ότι αυτό μας λείπει. Σκεφτόμουν ότι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε, εδώ που μας οδήγησαν, τα λάθη τα δικά μας και οι επιδιώξεις κάποιων άλλων ισχυρότερων, μας έχουν κάνει να χάσουμε το χαμόγελο. Και δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά τα παιδιά να τα κοιτάμε και να χαμογελάμε. Και να φέρνουμε στο μυαλό μας εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι αν δεν γίνετε παιδιά, δεν θα κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε, δεν ζήτησε να γίνουμε Άγιοι, ζήτησε να γίνουμε παιδιά. Όταν λοιπόν μπορέσουμε να γίνουμε παιδιά και να χαμογελάμε και να δίνουμε χαμόγελο στους άλλους, όπως σας έδωσαν σήμερα τα παιδιά σας, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι δεν μας φοβίζουν ούτε κρίσεις, ούτε τα προβλήματα, ούτε τίποτα από εκείνα τα οποία έχουμε γύρω μας, αλλά με εμπιστοσύνη στον Θεό θα πορευόμαστε. Όπως πορεύτηκαν με πολύ πολύ λιγότερα από όσα έχουμε εμείς σήμερα οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι παλαιότεροι από εμάς στα χωριά, κάνοντας γεννήματα τα οποία όχι μόνο δεν έφταναν για τον χρόνο, αλλά κάποιες φορές τα χάλαγε ο καιρός και δεν υπήρχαν ούτε για τον χρόνο. Και δεν ήταν ποτέ δυστυχισμένοι, δεν ήταν ποτέ καρδιοπαθείς, δεν ήταν ποτέ άρρωστοι. Δεν είχαν ποτέ προβλήματα. Λέγανε θα ξημερώσει ο Θεός. Μέρα είναι, θα περάσει. Χειμώνας ήρθε, θα περάσει. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Έχουμε στηριχτεί στις δυνάμεις μας και αυτό μας τρομάζει και δυστυχώς έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα. Και τα λέω βέβαια επηρεασμένος από εκεί που έρχομαι, που ένας νέος άνθρωπος με μικρά παιδιά δεν είναι πια κοντά μας. Πιεσμένος από την κρίση. Δεν είχε κάτι άλλο. Ένας υγιέστατος άνθρωπος. Κάντε λοιπόν την αγάπη σας, εμπιστοσύνη στο Θεό και εκείνος θα μας δίνει για το δώσει μην σήμερα. Για να μπορούν τα παιδιά σας να σας δίνουν χαρά και να τους δίνετε και εσείς χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκπαιδευτικούς και την διευθύντρια του σταθμού για την προσπάθειά τους και αυτές με πολλές δυσκολίες
και χωρίς πολλές προσόδους, έτσι οι μισθοί τους είναι πολύ μικροί, κάνουν το μεγαλύτερο που μπορούν και ετοίμασαν και τα παιδιά σας σήμερα, αλλά και κάθε μέρα προσπαθούν να τα έχουν με γνώση και όχι μόνο με ασφάλεια απλά για να μπορείτε εσείς να εργάζεστε. Και η γνώση αυτή να έχει Χριστό και Ελλάδα, που δυστυχώς θέλουμε δεν θέλουμε πάνε και αυτά να μας τα χαλάσουν και να μας τα εξαφανίσουν. Και αν εσείς σήμερα έχετε παιδιά, σε λίγο θα έχουμε άλλες συνθήκες και άλλες καταστάσεις και θα πρέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν σε αφύσικες ιστορίες και με αφύσικες υποθέσεις και εμείς θα πρέπει να λέμε εντάξει. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους καλή και ευλογημένη περίοδο για τα Χριστούγεννα προετοιμασίας. Να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε και τους γονείς αλλά και τους φίλους του παιδικού μας σταθμού και να παρακαλέσω κάθε μέρα στην προσευχή σας να μιλάτε στον Θεό για εκείνα τα παιδιά που δεν έφτασαν από την προσφυγιά στον τόπο της ελπίδας τους και μπορεί να ήταν συνομήλικα με τα δικά σας, μεγαλύτερα ή μικρότερα, αλλά σήμερα, αν και οι γονείς τους ζουν ή δεν ζουν μαζί τους, δεν υπάρχουν. Και γι' αυτά φταίμε οι άνθρωποι. Φταίμε οι άνθρωποι για πολλά από τα προβλήματά μας και τα ρίχνουμε καμιά φορά στο Θεό. Δυστυχώς, ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους και αυτή η ελευθερία είναι που μας δημιουργεί προβλήματα. Παιδιά, καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Καλή πρωτοχρονιά! Μπράβο! Λοιπόν, ελάτε να πάρετε τα δώρα σας. Να ευχαριστήσω και τον πατέρα Βασίλειο που ήρθε από εδώ. Θα σας φωνάζω τα ονόματά σας και θα έρχεστε. Πώς σε λένε εσένα? Δεν σε λένε Σοκράτη πάντως. Σοκράτη! Ποιος είναι ο Σοκράτης? Έλα, να! Ο Σοκράτης πρώτος. Δέσποινα! Πού είσαι Δέσποινα? Δέσποινα! Νεφέλη! Έλα Νεφέλη μου! Πού είσαι με στα στέρια σαν Νεφέλης? Ποιος είναι? Μαρία Παπαδοπούλου, έχουμε πολλές Μαρίες. Έλα μαγείρισά μου! Τι μαγείρεψες για το κοριτσάκι? Ε? Και Μαρία Μακρινίκα. Εσύ είσαι Μαρία? Χρόνια πολλά. Ο Ηλίας, πού είναι ο Ηλίας? Ηλία, πού είσαι Ηλία? Έλα βρε Ηλία. Χρόνια πολλά Ηλία. Μπράβο. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, είσαι εδώ? Δεν σε φωνάζω Κωνσταντίνο μου φαίνεται. Είσαι φωνάζω. Κωνσταντίνο. Λοιπόν, η Κατερίνα μας. Πού είσαι Κατερίνα? Εδώ είσαι Κατερίνα? Έλα Κατερίνα. Καλό Χριστούγεννα. Και η Μιχαέλα. Έλα Μιχαέλα. Μπράβο. Στάθη, είσαι εδώ? Μάλλον πήγε στη Ρόδο. Έλα. Ο Στάθης ο Τσαγκάρης. Σωτήρη. Ο μικρός την πανιστής είσαι εσύ? Για κάνε ντουμ ντουμ ντουμ. Μπράβο! Έλα. Λοιπόν, η Νάσια, πού είναι η Νάσια? Έλα Νάσια μου εδώ, μικρούλα μου. Μπράβο. Ο Χάρης. Πού είναι ο Χάρης? Έλα Χάρη, τι ωραία που χόρεψες. Θα γίνεις ένας πολύ καλός χορευτής. Όλες οι γυναίκες θα θέλουν να χορεύουν μαζί σου. Νικόλα. Καλό αυτό, Νικόλα. Νικόλα, δεν μας τα μαγείρεψες καλά σήμερα. Έβαζες το κόσκινο στα μούτρα. Ραφαηλία. Έλα, τι ωραία που χορεύεις και εσύ σήμερα. Ήσουν η καλύτερη ντάμα. Να είστε καλά λοιπόν, να τα χαιρόμαστε και να τα αξιώσει ο Θεός να γίνουν χρήσιμοι και καλύτεροι από εμάς. Καλά Χριστούγεννα και με το καλό το νέο έτος.